Είναι Ανατολή του Ηλίου. Ξενοδοχείο. Τετάρτη είναι σήμερα. Κάνουν βόλτα μετά το πρωινό που είδατε την Ανατολή και μου φτάσει στο Γέννη. Το Γέννη είναι απέναντι από το Βλυχό και απέναντι από τον κυρίω κορμό της Λευκάδας. Το αυτό που βλέπετε δεν είναι το Γέννη, είναι η απέναντι πλευρά. Από το Γέννη είναι αυτό που πατάω εγώ τώρα. Εδώ είναι ο κόλπος του Βλυχού, όλα τα κότερα μπαίνουν μέσα, επειδή είναι λιμανάκι η πίνε μου και ήσυχο, χωρίς κύματα, χωρίς τίποτα, βλέπετε εδώ, όλα τα είναι ο Βλυχός εδώ πέρα. Όλα τα κότερα εδώ έχουν αλλάξει. Και πιο μέσα ακριβώς είναι το τέλος του Βλυχού και έχει γίνει βατότοπος. Βέβαια εκεί είναι κάποια στιγμή να το πάρουμε και αυτό στην κάμερα. Είμαστε στο χωριό Πόρος, αλλά στο ορεινό του κομμάτι. Ένα πολύ μικρό χωριό. Με δύσκολους δρόμους. Βλέπετε, κάνουν μπρος πίσω για να περάσουν. Ο Πόρος είναι πάνω στον δρόμο για τη Βασιλική.
Και τώρα γυρνάμε, φεύγουμε. Αυτά ξέρετε για ποιον. Φτάσαμε στο λιμανάκι του Πόρου κάτω. Πάρα πολύ γραφικό. Το μικρός Κολπίσκος. Α, η Φόφη. Έλα, Σοράγια. Χαμογέλα λίγο. Προφανώς θα είναι κάποιο μαγαζί. Φωνάζει δίπλα, φωνάζει φρούτα τρόπο σκόντο. Φρούτα με σκόντο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Βλυχός, όπως τον βλέπουμε από το μυχό του κόλπου, λίγο πιο πάνω ψηλά που είναι. Θα το φέρω λίγο κοντά να δείτε. Αριστερά εδώ ήταν το χωριό ο Βλυχός, έτσι λεγόταν. Και δεξιά... Μου παραλία πως που πήγαμε... Γάζι, Γάγκη, κάπως έτσι λεγόταν, θα σας το πω πιο μετά. Και μέσα εκεί είναι τον Ιδρύ. Πιο πάνω είναι η Νικιάνα που μένουμε. Λοιπόν, Τετάρτη, σήμερα απόγευμα, έχουμε κατέβει στην πόλη,